Μέσα σε μια βαθιά κοιλάδα, στην επαρχία Μυλοποτάμου, βρίσκεται εδώ και περίπου δύο αιώνες ένας μικρός οικισμός, το Μούσε. Το Μούσε παρέμεινε ένα μικρό αγροτικό χωριό που ποτέ δεν αναπτύχθηκε ιδιαίτερα και μόνη δύναμή του ήταν το νερό. Η έφορη κοιλάδα και οι τέσσερις μήλοι του, που εξυπηρετούσαν και τα γειτονικά χωριά, συντηρούσαν τους κατοίκους. Ο οικισμός έφτασε στην ακμή του τη δεκαετία του 1930, αλλά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο πληθυσμός του άρχισε να μειώνεται σταδιακά. Ο Σταμάτης Κορνάρος είναι ένας από τους κατοίκους που το εγκατέλειψαν. Το Μούσε εγκαταλείπεται οριστικά στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Ελάχιστοι παρέμειναν, κυρίως γυρεότεροι. Σύντομα το άφησαν κι αυτοί. Το χωριό δεν αναφέρεται πλέον στην απογραφή του 1971. Τέσσερις δεκαετίες μετά, ο Σταμάτης Κορνάρος επέστρεψε στο χωριό, όπου επισκέβασε το πατρικό του και πλέον περνά μεγάλο μέρος της ημέρας εκεί, αν και δεν δηλώνει μόνιμος κάτοικος. Όταν ένα σπίτι εγκαταλείπεται, πάβει να συντηρείται. Έτσι ξεκινά μια διαδικασία αλλίωσης, φθοράς και σταδιακής καταστροφής. Στη διαδικασία αυτή επιδρούν φυσικοχημικοί, βιολογικοί και ανθρωπογενείς παράγοντες κατά μόνας ή σε συνδυασμό. Η φθορά ενός σπιτιού ξεκινά από το εξωτερικό του. Τα περισσότερο εκτεθειμένα και αποφθαρτά υλικά μέρη είναι τα πρώτα θύματα του χρόνου. Η θέση του οικισμού στο βάθος της κοιλάδας, ο πλούσιος υδροφόρος ορίζοντας και η έντονη βλάστηση ευνοούν τα υψηλά ποσοστά υγρασίας. Η υγρασία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα στην περίπτωση του ξύλου, καθώς επιταχύνει την καταστρεπτική διαδικασία. Η ξύλινη στέγη είναι μια κατασκευή που χρειάζεται συχνή συντήρηση. Τα ξύλα σαπίζουν γρήγορα και η φθορά τους επιτείνεται από τις κλιματολογικές συνθήκες. Τα περισσότερα σπίτια του Μούσε έχουν κεραμοσκεπή. Τα κεραμίδια προστατεύουν τα ξύλινα μέρη, αφού όμως αυτά καταστραφούν, η φθορά προχωρά στο εσωτερικό. Το ξύλο αλλοιώνεται γρηγορότερα όταν προσβάλλεται από ζωντανούς οργανισμούς, όπως μύκητες που επιταχύνουν την αποσύνθεση, και σαράκια που το τρυπούν σε σημείο να υποχωρεί ακόμα και στο ίδιο του το βάρος. Η υποχώρηση της στέγης αφήνει εκτεθειμένο το εσωτερικό του κτηρίου και κυρίως το δάπεδο του ορόφου. Το ισχυρότερο ξύλινο μέρος του κτηρίου, τα δοκάρια, παρουσιάζουν ανάλογη φθορά με τα υπόλοιπα ξύλινα μέρη. Παρατηρήθηκε πως η στέγη σώζεται σχεδόν ανέπαφη όσο καλύπτεται από κεραμίδια. Αντίστοιχα, όπου σώζεται η στέγη, το πάτωμα του ορόφου διατηρείται σε καλή κατάσταση. Αυτό δείχνει πως η φθορά ακολουθεί μια αλυσιδωτή διαδικασία, η οποία μάλιστα ξεκινά από πάνω και συνεχίζει προς τα κάτω. Η διαδικασία αυτή δεν ισχύει μόνο για τα αρχιτεκτονικά μέρη του κτηρίου, αλλά και για τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα σε αυτό.